Do you renounce Satan? I do renounce them. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά? Απεταξάμεν. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών? Απεταξάμεν. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο? Πλάκα μου κάνεις. Will you be baptized? I will. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Michael Ritzy, go in peace and may the Lord be with you. Amen. Καλή σας ημέρα, λεβέντες μου. Καλημέρα στο ξέφωτο, καλημέρα στο δάσος μας. Καλημέρα Ναΐτες, Ροδόσταυροι. 2-11-208-200 για τα σχόλιά σας στην υπέροχη, μοναδική, ανυπέρβλητη, αγγίζεστε τελειότητα, κυρία Men Sex Complex, τηλεμοναδίτσα μου, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Real κενό. Energy Now μετά, για να δένουμε 54%. Κυρίες και κύριοι, ο Μπαράκ Ομπάμα κλειδωνίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και φωνάζει προς την πλευρά των Ρεπουμπλικανών: σταματήστε να κρατάτε όμηρο την αμερικανική οικονομία. Σε αργία τέθηκαν ακόμα και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι έχουν παθεί. Βγαίνουν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών και αν δεν βρεθεί λύση σε αυτή τη μεγάλη κόντρα με τους Ρεπουμπλικάνους, θα χάσουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα η γειτονική Ιταλία κρατάει σήμερα την ανάσα της, περιμένοντας αν θα πέσει η κυβέρνηση Λέτα. Ενώ στη Γερμανία δεν βγάζουν ακόμα κυβέρνηση. Εδώ στα δικά μας, ο Ζόφος απλώνεται σε όλη τη χώρα του success story. Η πρωταθλήτρια στη δυστυχία Ελλάδα έσπασε, φίλες και φίλοι, όλα τα ρεκόρ ανεργίας. Η δικοματική μνημονιακή κυβέρνηση κατέκτησε και ένα ακόμη έπαθλο. Ξεπέρασε και την Ισπανία, που έρχεται πλέον δεύτερη στην ανεργία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία έφτασε εδώ, στη χώρα της δυστυχίας, το 27,9% του ενεργού πληθυσμού. Δηλαδή σε πραγματικούς αριθμούς, 1.400.000 Έλληνες δεν έχουν δουλειά. Και μιλάμε για επίσημα στοιχεία. Δεν μιλάμε για αυτούς που δεν καταγράφονται και έχουν δουλέψει μερικά μεροκάματα το τρίμηνο ή το δίμηνο. Ακολουθεί η Ισπανία σε ανεργία με 26,2%. Κυρίες και κύριοι, το success story αυτής της μοναδικής δικοματικής κυβέρνησης Νουδού Πασόκ. Πασόκ Νουδού. Έφτασε ανάμεσα στους νέους η ανεργία στο 61,5%. Τα νιάτα μας προσπαθούν να μεταναστεύσουν.
Ήδη έχουν φύγει χιλιάδες. Η χώρα είναι πλέον χώρα γερόντων και ξένων. Το 25% του πληθυσμού είναι πάνω από 63 ετών. Φίλες και φίλοι, ο μεγαλύτερος ρατσισμός που γνώρισε η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι αυτός που ασκείται από τις δυνάμεις κατοχής και την ύπατη αρμοστία σε συνεργασία με τους εδώ επί του ελληνικού πληθυσμού. Μιλάμε για ναζισμό, ρατσισμό πρώτου μεγέθους και βεληνικούς. Όπως ήδη θα μάθατε, ήδη ανακοινώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε ετοιμάζεται να κλείσει τα σύνορά της για τους Έλληνες που αναζητούν εργασία και για τους άλλους νότιους των δυστυχισμένων χωρών Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, αλλά κυρίως για μας. Μετά από πρόταση Βρετανών, Ολλανδών και Σουηδών και τη σύμφωνη γνώμη των Γερμανών, θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις της Ευρώπης που απορροφούν δυστυχισμένους Έλληνες μετανάστες. Προσέξτε, η απέραντη φτωχοποίηση, η πείνα, η ρευστοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων καθιστά τον τόπο μας πλέον εμφανέστατο οικονομικό κρεματόριο, τόπος μαζικών εκτελέσεων. Οι φίλοι μας, οι αλληλέγγυοι, οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι σπέβδουν να ποινικοποιήσουν την πρόσληψη Ελλήνων μεταναστών και να ελέγξουν αριθμητικά την κίνηση Ευρωπαίων υποτίθεται πολιτών. Στην πράξη, αυτοί που έσπηραν τη δυστυχία με την απέραντη τοκογλυφία, αυτοί που έσπρωξαν πληθυσμούς σε αυτοκτονίες, αυτοί που κατέστρεψαν και καταστρέφουν την πατρίδα μας, επιχειρούν πλέον να νομοθετήσουν ποινικές κυρώσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα δίνουν δουλειά στους Έλληνες, τους Εβραίους της σύγχρονης εποχής. Αντέδρασε η Ελληνίδα Επίτροπος η κυρία Μαρία Δαμανάκη, αλλά μιλάμε για ένα ναζιστικό ρατσισμό που καταργεί ουσιαστικά ή περιορίζει, αν θέλετε, το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτά δεν τα χαρακτηρίζω με επίθετα μόνον εγώ, αλλά και τα επισημότερα χείλη. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ δήλωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Βορράς αντιμετωπίζει περιφρονητικά τον Ευρωπαϊκό Νότο. Κυρίες και κύριοι, διασώστε ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες σας. Δρομολογήστε την τύχη των παιδιών σας, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό που βλέπετε, εάν δεν ανατραπεί αποτελεσματικά και επαναστατικά από την κοινωνία μας, θα κρατήσει περισσότερο από 20 έτη. Όπως σημειώνει ο τύπος σήμερα στην Αθήνα, στην κατεχόμενη Αθήνα, την ίδια ώρα πετάγονται στο δρόμο πάνω από 2.500 εργαζόμενοι. Προστίθενται στη λίστα των ανέργων. 2.500 εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι, από τρεις επιχειρήσεις.
από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, από τα καταστήματα Φωκάς, από την αλυσίδα Sprinter Stores. Από την αρχή του χρόνου, όπως σημειώνει ο τύπος, περίπου 1.300 επιχειρήσεις, βιοτεχνικές, για την ακρίβεια 1.227, κατέβασαν ρολά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα απέραντο, όπως καταγράφεται και σημειώνεται, νεκροταφείο επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Η δυστυχία απλώνεται σε όλη την κατεχόμενη ζώνη μαζί με το Ζόφο. Το Σύνταγμα δεν λειτουργεί, λειτουργεί με οδηγίες δυνάμεων κατοχής. Το ίδιο και οι νόμοι που εφαρμόζονται είναι νόμοι δυνάμεων κατοχής. Και φίλοι, κάτοικοι κατεχόμενης περιοχής, υπόδουλοι, υπήκοοι γερμανικής ύπατης αρμοστίας, πολίτες απικίας αέναου χρέους, πρωτόγνωρης μπανανίας, με ατμόσφαιρα Βαϊμάρης και συνθήκες Παπαντόκ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε όλοι σας. Ακούτε πάντα Real FM, το πρώτο, τον ελεύθερο, τον ανεξάρτητο ισέτη. Ακούτε Real FM σε όλη την κατεχόμενη από το Κογλίφους και Γερμανού ζώνη. Somos Radio 1 Colombia. La radio que transmite los vallenatos que tú amas. Radio 1, Vallenato 28. 2-11-200-8-200 για τα σχόλιά σας. Real και no, Energy Now μετά 54%. Κυρίες και κύριοι, σπάσαμε όλα τα ρεκόρ πίσω από τη μαυρίλα που έχετε στους δέκτες σας όλη μέρα τα τελευταία 24 ώρα. Η ανεργία ξεπέρασε όλα τα ρεκόρ στην Ελλάδα. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει το 24%. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Εγώ αυτόν τον αγώνα δίνω από την πρώτη στιγμή. Δίνει αγώνα να κατεβάσει την ανεργία που ανεβαίνει και καρφώθηκε στην πρώτη θέση όλης της Ευρώπης. Δεν τα λέει ο Τράγκας. Η Eurostat τα λέει και αυτά δεν κρύβονται. Είτε απειλείται ο Τράγκας, είτε τα μέλη της οικογένειας του, είτε εκφοβίζονται οι εργοδότες του, είτε οτιδήποτε γίνεται. Δεν κρύβεται η Eurostat, όπως δεν κρύβεται και η απέραντη δυστυχία ενός ολόκληρου λαού. Η Ελλάδα του χρόνου η ανεργία, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, ένα-ένα. Η ανεργία θα φτάσει 30%. Πότε θα το ρίξετε ξανά από το σε κανονικά επίπεδα? Από το τέλος του 13 θα αρχίσει να πέφτει και το 15 θα είναι κάτω από το 12%. Προσέξτε. Το 15 θα είναι κάτω από 12%. Δηλαδή, θα φτάσει το 30-33, λέει η ΓΕΣΕ. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια επισήμως ανέργους, πολυχρόνιους,
Δεν μιλάμε για αυτούς που κάνουν μεροκάματα μια μέρα το μήνα, μια μέρα τη βδομάδα ή δύο μεροκάματα το τρίμηνο. Πρόσεξε πάνω παπά, καλή σου ημέρα. Θα φτάσει το 30% λέει ο κύριος Γεωργιάδης και στη συνέχεια το 15 θα είναι στο 12%. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το μέτρο της λογικής. Οι περισσότεροι επιστήμονες και τα κέντρα του κόσμου λένε ότι χρειάζεται από 20 έως 30 χρόνια για να μειωθεί στο 16%. Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη εθνική πληγή σήμερα. Η μεγαλύτερη εθνική πληγή. Εάν περιμένω την ανάπτυξη, θα έξαμε και γλίστρισα. Αυτή την αίσθηση δεν είναι η κυβέρνηση όμως, γιατί περιμένει την ανάπτυξη και μετά θα αντιμετωπιστεί η ανεργία. Εγώ τα μπαίνω εδώ. Ρωτάτε εμένα, ως βουλευτής για να μην ακουμάτως. Και απαντώ ότι είναι την απάντησή μου. Η κυβέρνηση πληρώνει την κυβέρνηση. Τον υπουργό. Λέω λοιπόν, ότι με ανάπτυξη να περιμένει, σου έξαμε και γλίστρισα. Δεν υπάρχει περίπτωση τα 2 εκατομμύρια περίπου που είναι αγριστικά να βρουν δουλειά. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Γιακουμάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά. Η σκέψη του εντάσσεται στο πλαίσιο λογικής. Ακολουθώντας τις υπογραφές μας στο μνημόνιο, υλοποιώντας γραμμή-γραμμή όλες τις σελίδες, η μνημονιακή κυβέρνηση έριξε τη χώρα σε απέραντη δυστυχία. Όπως καταγράφεται από διεθνούς οργανισμούς, όχι από τον Τράγκα, ο οποίος απειλείται και εκβιάζεται. Από διεθνείς οργανισμούς, η χώρα με τη μεγαλύτερη δυστυχία. Πρωταθλήτρια στην ανεργία, τη δυστυχία. Ως Υπουργός Εργασίας, χωρίς να θριαμβολογώ, χωρίς να λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα, μπορώ όμως να σας πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι το 2013 βλέπω η ανεργία να τραβάει χειρόφρενο και βλέπω ότι το 2014 την ανεργία να αποκλιμακώνεται. Τραβάει χειρόφρενο, κυρίες και κύριοι. Ακούγονται αυτά. Την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος επισημαίνει ότι η Ελλάς έχει ατμόσφαιρα Βαϊμάρης. Την ίδια ώρα όλοι επισημαίνουν ότι είμαστε αγκαλιά με τους Γερμανούς, υπόδουλοι και υποτακτικοί της ΥΠΑ της αρμοστίας και αγκαλιά με ξένα κέντρα που δίνουν διαλυτικές αποφάσεις, οδηγίες δηλαδή, προς εφαρμογή στην κατεχόμενη ζώνη. Angela Merkel and German people are great friend of Greece. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Οι δανειστές μας είναι φίλοι μας. Οι τοκογλήθοι που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού είναι φίλοι μας. Η ανεργία όμως είναι πρωταθλήτρια σε όλη την Ευρώπη. Ιωσήφ Καλαμαράκης, μουσική επιμέλεια και ραδιοσκηνοθεσία και προβοκάτσια. Γύρω μας τα πάντα ανατρέπονται, κραδασμοί παντού, αβεβαιότητα παντού και μέσα σε αυτή τη γενικότερη αστάθεια η Ελλάδα, ναι, με τα προβλήματά της που ακόμα δεν τα έχει λύσει, μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Βέβαια, κλειδονίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με κομμένη την ανάσταση σήμερα η Ιταλία, στη Γερμανία δεν βγάζουν κυβέρνηση και η μόνη νησίδα σταθερότητας, κυρίες και κύριοι, είναι το κρεματόριο της Μέρκελ στο νότο, στο βαλκανικό νότο, εδώ, στην περιοχή του Ζόφου, των απειλών, των εκβιασμών, του θρηματισμού του συντάγματος, των κατοχικών νόμων. Δέσποινα Παπαγεωργίου και σήμερα πλησίων σας. Μια απάντηση. Σας έκανε εντύπωση πως τις τελευταίες ώρες, ίσως και 24 ώρα, υπάρχει μια προσπάθεια από διάφορους κύκλους που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Α, ωραία συζήτηση. Να αποδυναμώσουν, ναι, τη δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής. Ενώ βλέπω στις τηλεοράσεις να βγαίνουν ποινικολόγοι, υποτίθεται, για να λένε ότι παίζει αυτό το κόλπο. Παίζει ένα κόλπο καινούριο, δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα. Τι είναι αυτή η ιστορία. Σάγραν πελατών. Είναι κάποια οργανωμένη αλήθεια από πίσω που δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν το ξέρω. Οι καθηγητές του συνταγματικού δικαίου και οι ποινικολόγοι είναι μια οργανωμένη αλητεία πλέον στην Ελλάδα. Οι κύριοι Κασιμάτης, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου,
κύριος Κατρούγκαλος, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, κύριος Χρυσόγονος, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και το σύνολο των ποινικολόγων εις την χώρα που αναπνέει δημοκρατικά, υποτίθεται μπορεί να είναι και μια οργανωμένη αλητεία. Μπορεί να βγαίνουν στα τηλεοπτικά δίκτυα και να μιλάνε για το Σύνταγμα και τη λειτουργία του προς άγραν πελατών. Ακούγονται και τέτοια πλέον, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια της επικινδυνότητας στο να αναπνέουμε κανονικά. Η Δέσποινα κοντά σας, Μαρία Καρά κοντά σας και στο μικρόφωνο του Real, ο Performer. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυτρινιάριδες. Καλημέρα αδέλφια σε όλες τις πιάτσες. Καλημέρα στα παιδιά της Πειραιός και της Εθνικής που μου στέλνουν μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε ήδη στους δέκτες της τηλεόρασής σας, των τηλεοράσεων, θα συνεχιστεί επί μήνες. Ήδη ανακοινώνονται καταδικαστικές αποφάσεις από τα τηλεοπτικά παράθυρα, όπως επίσης χαρακτηρίζονται όσοι μιλούν και είναι εκπρόσωποι πανεπιστημίων, καθηγητές του συνταγματικού δικαίου, ποινικολόγοι των Αθηνών. Χαρακτηρίζονται επειδή εκφέρουν τη γνώμη τους οργανωμένη αλητεία. Σε αυτήν την απόπειρα της Χρυσής Αυγής πρέπει να πούμε ότι συνεπικουρούνται και από διάφορους ανεγκέφαλους ή απλώς ομοειδεάτες τους, οι οποίοι προσπαθούν να αποδυναμώσουν το κατηγορητήριο ή να πούν ότι παρανόμως είναι λήθησα, είναι ότι δεν ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του καθενός. Κυρίες και κύριοι, η μαυρίλα των μπράβων της Χρυσής Αυγής, όπως μεταδίδεται και εκτοξεύεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, επιχειρεί να καλύψει πρωί, μεσημέρι και βράδυ τα πραγματικά σοβαρά γεγονότα που αφορούν την οικογένειά σας, τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας που πεινάνε, δεν έχουν δουλειά ή μεταναστεύουν. Ο κίνδυνος να έχουμε το αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα χειροφυλαχτεί στη γωνία. Ιδίως, Σταύρο μου, αν δεν γίνει αυτό που λες εδώ και πολύ καιρό στα σχόλιά σου που παρακολουθώ, αν δηλαδή δεν επικεντρώσει το πολιτικό μας σύστημα στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Κάτω από το χαλί της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να κρύψει κανείς τους 800 ανθρώπους που έχασαν την δουλειά τους και επομένως τη ζωή τους σήμερα στα Σπρίντερστον. Δεν κρύβονται κάτω από το χαλί της Χρυσής Αυγής. Μιλάς για το μεγάλο χορηγό της Χρυσής Αυγής. Ο μεγάλος χορηγός της Χρυσής Αυγής, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ για να λέμε, είναι η κρίση. Τρόικα, τα μνημόνια. Προσέξτε, η κρίση είναι η μεγάλη χορηγή του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Ευθυγράμμιση με τη θεωρία των άκρων. Και αν λάβω υπόψη μου τις δηλώσεις και τα άρθρα διακεκριμένου δικηγόρου, στενότατου φίλου του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη, που λέει ότι ο νόμος πλέον, οι συλλήψεις και οι διώξεις πρέπει να κινηθούν στην άλλη πλευρά, να υποθέσω ότι ο Σονούπο και η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να δεθεί χειροπόδαρα ή κάποιο άλλο κομμάτι του πολιτικού βίου της χώρας. Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος. Ναι. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανος ο Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της δηλαδή Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, είστε εσείς ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, θα προσελκύσετε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο, θα προσελκύσουμε και κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι. Προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος ευθέως.
Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο γιατρός ο πατέρας μου, εις ανύποπτων χρόνων και εξαπαλών το λέοντα. Εδώ ο χρόνος δεν είναι ανύποπτος. Θέλετε οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής να μείνουν στην περιοχή της εκεί και να μην έρθουν προς τα δω. Αυτό λέει. Προσέξτε. Δηλαδή ομολογεί. Ομολογεί σε κοινή θέα ότι υποκινήθηκαν οι διώξεις για να μετακινηθούν οι ψηφοφόροι. Δεν το λέει ο Τράγκας. Το λένε οι ίδιοι και δεν αντιλαμβάνονται ότι η σειραφή των δηλώσεων, η σύνθεση των πληροφοριών, το σκηνικό, η εικόνα δείχνουν ότι όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά, παράνομα, υποκινούμενα από ηγεσία, από διοίκηση, από εκτελεστική εξουσία που χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τις δυνάμεις κατοχής προκειμένου να παραμένει στη θέση της και να εξυπηρετεί μόνο ξένους. Ο μόνος ή έστω για να μην αδικήσω άλλους ο οποίος τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου προς τιμήν του. Και δεν το λέω επειδή είμαι φίλος του ή συνεργάτης του εδώ στο σταθμό. Κυρίες και κύριοι, πριν ο σεβαστός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και οι ανακριτές τεκμηριώσουν ενοχές και δεχθούν τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων τους από τους κατηγορούμενους, έχουν βγει αποφάσεις, κυρίες και κύριοι. Έχουν βγει αποφάσεις. Στις 8 η ώρα το βράδυ, την ώρα που ανοίγουν τα δελτία των ειδήσεων και βγαίνουν χίλια άλογα πολεμικά με ορμή χιλίων αλόγων, βγαίνουν με καταδικαστικές αποφάσεις. Τα δε στοιχεία που σπείρουν εις την ακοή της ελληνικής κοινωνίας, οι διάλογοι που παίζονται είναι τουλάχιστον όπως εκτιμούν οι καλύτεροι ποινικολόγοι στην Αθήνα, φεδροί, φεδρότατα στοιχεία, έτσι ώστε εκθέτουν και τις δικαστικές αρχές, εκθέτουν τη δικαιοσύνη της χώρας, όποια έχει απομείνει εν καιρό κατοχής. Γυναίκες, αλλά διαφορετικές από τις άλλες. Γυναίκες που τους αρέσει να μισούν τους ξένους και να αγαπούν τους Ναζί. Γυναίκες της Χρυσής Αυγής. Και ενώ εμφανίζονται σκληρές, μάχημες και δυναμικές, παράλληλα δηλώνουν αντιφεμινίστριες και κατά της ισότητας των δύο φύλων. Σε διάλογο δύο χρυσαυγητών φαίνεται πως κάποιοι άνδρες της οργάνωσης τις αντιμετωπίζουν ως πυθύνια και υποταγμένα όντα. Έρε μαλα***, τους έχει κάνει όλους τιαμολά. Ναι ρε μαλα***, να τις λέει τώρα μέσα στο μαγαζί. Κόψε μου λέει την πριζολά, μη φας χαστούκια. Να του λέει αυτή, έλα ρε άγγελε. Και να τη λέει αυτός, γα***, Παναγία σου, τι σούπα μωρή. Θες να σε κάνω κομμάτια μπροστά στον κόσμο, της λέει. Κόψε μου λέει την πριζόλα. Θέλω κομματάκια, κομματάκια. Δεν μπορώ να τα καταπίνω, λέει έτσι. Του την έκοβε. Βάλε μου λίγο τυρί, λέει. Του βάζει λίγο τυρί. Άμα δεν του μαρ***, είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Κυρίες και κύριοι, αυτά μεταδίδονται ως ενοχοποιητικά στοιχεία από τα τηλεοπτικά δίκτυα ενός έθνους μαραμένου και δυστυχισμένου. Αυτά τα έχω κόψει όλα. Είναι τα ενοχοποιητικά στοιχεία τα οποία διοχετεύονται στα κανάλια προκειμένου να περνάνε σας τις καταδίκες. Πριν ακόμη αποφανθούν οι σεβαστοί δικαστές. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, γιατί δεν είναι θέμα το νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Αύριο θα είναι της κομμουνιστικής αριστεράς. Πριν γεννηθεί καν ο κύριος Φαΐλος και οι υπόλοιποι, εγώ έγραφα τις συλλήψεις των κομμουνιστών στις εφημερίδες. Θα ήταν παιδιά τότε αυτοί. Έγραφα τις γιάφκες που εξαρθρώνονταν και ξέρω πως λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα. Σήμερα είναι οι μαύροι και οι μπρατσαράδες. Αύριο θα είναι άλλο κομμάτι που αποκρούει το μνημόνιο. Αύριο θα είναι οι οικολόγοι που αποκρούν επενδυτικές πρωτοβουλίες των τροϊκανών. Αύριο θα είναι οι φίλοι, θα είναι οι αντιευρωπαϊστές.
και όλοι θα χαρακτηρίζονται εγκληματικές οργανώσεις. Δεν ξέρω σε ποιο βάθος τα μέλη και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής είναι σίγουρο αυτό. Μπορεί να έχουν σχέση με μπραβιλίκια, ρατσιστικές επιθέσεις και άλλα. Άλλο όμως είναι ο νομικός πολιτισμός, ο οποίος αν δεν υφίσταται νομικός πολιτισμός και ακούγεται από τα κανάλια πριν ακόμη απολογηθούν οποιοδήποτε κατηγορούμενοι, αυτοί 300 χρόνια φυλακή θα φάνε. Μπορεί να είναι μέσα ο Μιχαλολιάκος και όλοι οι βουλευτές, το είπε και η κυρία Ουρανία στην εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να μπουν φυλακή, αλλά παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Αυτό είναι το μήνυμά τους, γιατί φοβούνται, το είπε και ο Παύλος προηγουμένως, έχει απόλυτο δίκιο, ότι αν δοθεί η αίσθηση της διάλυσης, αν σφυρίξουμε λήξη, τότε θα ανοίξουν όλα τα στόματα. Και όταν ανοίξουν όλα τα στόματα, θα πάρουν 500 χρόνια ο καθένας εκεί πέρα. Άρα σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε, μη μας μαζέψουν και όλους μαζί. Προσέξτε. Αν ανοίξουν τα στόματα, αν μιλήσουν όλοι, αν θα φάνε 500 χρόνια. Προσέξτε. Έχει προκαταληφθεί η δικαιοσύνη. Εγώ απορώ πως δεν υπάρχει από την πλευρά της δικαιοσύνης μία νουθεσία προς όλα τα μέσα, ότι δεν μπορούν να καταδικάζονται και μάλιστα με διαλόγους τέτοιους πριν ακόμη απολογηθούν συλληφθέντες οι οποίοι διατηρούν την ιδιότητα του βουλευτή. Θα μετάγονται, λέει, κατά την κρίση του εισαγγελέως να ψηφίζουν στη Βουλή των Ελλήνων. Θα πηγαίνουν με κλούβες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Η ατμόσφαιρα της Βαϊμάρης λέει ότι δεν εκπίπτουν τις ιδιότητός τους, ούτε το κόμμα χάνει τη λειτουργία του. Θα πηγαίνουν εκεί και θα ψηφίζουν με κλούβες, μετά θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέως αν επιτρέπεται η μετακίνηση από τον Κορυδαλό στη Βουλή. Και αυτό λέγεται δημοκρατία, προσθέτοντας το γεγονός ότι οι εκλογές αποκλείονται, όπως και οι επαναληπτικές εκλογές έχουν σπεύσει να πούνε προημίου ότι θα βρούνε τρόπο να τις αποκλείσουν. Είναι τεράστια ζημιά για το κράτος να γίνονται πρόεδρες εκλογές. Τεράστια ζημιά. Όταν δεν τηρείται η συνταγματική προθεσμία των εκλογών, πράγμα το οποίο ξέρετε βάσει του ελληνικού συντάγματος, απαγορεύεται και πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και με επίκληση πολύ σοβαρών λόγων, ακριβώς για να μην γίνεται για ψήλου πείδημα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Δεν είναι καλό για το κράτος, δεν είναι καλό για την οικονομία. Θα πάω σε διαφημίσεις, με πιέζει ο Καλαμαράκης και έχει δίκιο. Κυρίες και κύριοι, ο νομικός πολιτισμός μιας χώρας είναι το πρώτο στοιχείο που δείχνει αν λειτουργεί η δημοκρατία της. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια στην πατρίδα μας. Και όχι τώρα μόνο με την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Το Σύνταγμα παραβιάζεται καθημερινά. Από την ημέρα που υπεγράφει το μνημόνιο, από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ άρπαξε τις ψήφους των Ελλήνων με ψέματα, με χίδιν ψέματα, με απίθανες τερατολογίες, εξαπάτησε το εκλογικό σώμα λέγοντας ότι δεν θα μειώσει μισθούς και συντάξεις και ότι δεν πρόκειται να προσφύγει στο Δέλτα Νιτάφ, αφού εξαπάτησε ένα λαό μαζί με το φίλο του διοκόμενο σήμερα Παπακοσταντίνου, αφού εξυπηρέτησαν τις δυνάμεις κατοχής και αλυσόδεσαν την πατρίδα μας, εβίασαν το Σύνταγμα των Ελλήνων και έθεσαν σε λειτουργία, σε τροχοδρόμηση, όλες αυτές τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και ταυτόχρονα όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται με το σκληρότερο και ρατσιστικότερο τρόπο επί του συνόλου του πληθυσμού. Δεν το λέω εγώ, το γράφουν οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Ευρώπης και της Αμερικής. Oh, that I was meant to be.
ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ότι δείχνει ανοχή στη Χρυσή Αυγή με αφορμή τα όσα έγραψε ο Φαΐλος Κρανιδιώτης στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook. Εγώ δεν βρίζω πατριώτες. Δεν βρίζω εθνικιστές. Φυλάω τις σφαίρες μου για τον αληθινό αντίπαλο. Το σκυλολόι του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιξουσιαστών και τα αρχικά μου τα δύο μου επιτίθενται με μίσος γιατί δεν βρίζω. Γιατί απευθύνομαι στη βάση της Χρυσής Αυγής. Γιατί δηλώνω και είμαι εθνικιστής. Προσέξτε, με βάση όσα γράφει ο έγκριτος δικηγόρος, δεν χαλάει τις σφαίρες του για τα κόκκινα σκυλιά, δεν χαλάει τις σφαίρες του για τα κόκκινα καθάρματα. Θέλει να προσελκύσει ο άνθρωπος τη βάση της Χρυσής Αυγής, η οποία αποκεφαλίστηκε, να την προσελκύσει δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να αυξηθούν τα κουκιά της Νέας Δημοκρατίας από τους παρκαρισμένους ψήφους διαμαρτυρίας. Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος, ναι. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή? Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανος, ο Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της δηλαδή Χρυσής Αυγής? Δηλαδή είστε εσείς ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, θα προσελκύσετε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής? Και όχι μόνο, θα προσελκύσουμε και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι. Προσέξτε, εγώ λέει ο κύριος Μπαλτάκος, ο κύριος Λαζαρίδης, δεν θέλετε να προσελκύσουμε τη βάση της Χρυσής Αυγής, τα στελέχη της, τα μέλη της, που δεν κατηγορούνται στη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο έγκριτος δικηγόρος, αποκαλύπτει ότι κινήθηκε η όλη αυτή διαδικασία προκειμένου το Μαξίμου να μεταφέρει από τον τενεκέ της Χρυσής Αυγής, από τον κουβά ψήφους, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θρηματίζεται και εξαερώνεται σε όλη τη χώρα. Και την ίδια ώρα λέει ότι θα πάρουμε και ένα κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν λέει? Και από το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα συλληφθούν στελέχη και μέρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ? Ας με να δείξω τώρα κάτι που έγραψε ο κύριος Κρανιδιώτης χτες. Το σκυλολόι του ΣΥΡΙΖΑ, των αντεξουσιαστών και τα δικά σας, τέλος πάντων, κύριε Κρανιδιώτη, τα δύο μου επιτίθενται με μίσος γιατί δεν βρίζω, γιατί απευθύνομαι στη βάση της Χρυσής Αυγής, γιατί δηλώνω και είμαι εθνικιστής, γιατί δεν νιώθω κανένα δέος για όλους αυτούς τους μακάκες, τέλος πάντων. Προσέξτε, εγώ είμαι εθνικιστής, λέει ο στενός φίλος και συνεργάτης του Πρωθυπουργού, εδώ και πολλά χρόνια. Και απευθύνομαι στη βάση, λέει, της Χρυσής Αυγής. Στο 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πού είσαι ρε Βαΐλε, πού εξαφανίστηκες αγαπημένο μου αγόρι, πού βρίσκεσαι? Αυτό είναι το μείγμα πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Μιας χώρας που χάνει την νεολαία της, τα παιδιά της, και όλοι αυτοί θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ κάποτε για αυτά που προξένησαν. Επειδή είστε και στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά, από το Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε κάποια όχληση να σας πούν εντάξει, όχι και σκυλολόι, όχι και μαλάκες, όχι, όχι και Αγαλή, όλα αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν υπήρξε καμία όχληση. Στεναχωριέστε? Στεναχωριέστε που δεν υπήρχε καμία όχληση προς τον κύριο Κρανιδιώτη που λέει σκυλολόι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μακάκες, με συγχωρείτε. Συγχωρείτε, γιατί ο κύριος Κρανιδιώτης δεν πρόκειται να φάει πρόστιμο. Εγώ προσφεύγω στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θες μάλιστα ένας φίλος αξιωματούχος, κυβερνητικός, μου είπε διάφορα για τον κύριο Κατρούγκαλο, τον σεβαστό καθηγητή, τον πατριάρχη του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Κασιμάτη και τον κύριο Χρυσόγωνο. Μου είπε να μην δίνω σημασία σε όλους αυτούς τους οποίους χαρακτήρισε με διάφορα επίθετα που δεν αξίζουν φράγκο. Έχει καταργηθεί το συνταγματικό δίκαιο στη χώρα μας, οι εκπρόσωποι του καθηγητές, τα πάντα. Διότι εδώ έχουμε, είναι δυνατόν, τα βόλια μας τα έχουμε για τα κόκκινα ρεμάλια, τα κόκκινα σκυλιά, πώς το λέει, και διάφορα άλλα. Και είναι εθνικιστές. Τούτοι είναι εθνικιστές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ως παλαιοκαραμαλικός του αϊμνίστου, δηλαδή ταχυδρόμος ήμουνα και συντάκτης της Βραδινής, θα στριφογυρίζει ο Καραμαλής στον τάφο του, είναι 100% βέβαιον ότι θα στριφογυρίζει. Λυπάμαι που το λέω,
Αλλά με αυτό το μόρφωμα της Νέας Δημοκρατίας ουδής παλαιοκαραμαλικός μπορεί να έχει σχέση. Οι πρώτοι 20 ακροατές του Real FM που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 23 1500 1500 θα αποκτήσουν την κάρτα υγείας F-Club για τα 4 ενήλικα άτομα της ίδιας οικογένειας αντί με 400 ευρώ, τώρα μόνο με 150. Από τώρα οι πρώτοι 20 που θα τηλεφωνήσουν στο 23 1500 1500 θα αποκτήσουν κάρτα υγείας. Satan. I do renounce them. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά. Απεταξάμεν. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών. Απεταξάμεν. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο. Πλάκα μου κάνεις. Will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritzy, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη το ξώτες μου. Καλημέρα στο ξέφωτο, καλημέρα στο δάσος μας. Καλημέρα σε όλη την κατεχόμενη περιοχή, στην οποία εφαρμόζονται νόμοι δυνάμεων κατοχής. 2-11-200-8-200 για τα σχόλιά σας στη λεμοναδίτσα του τηλεφωνικού μας κέντρου, την υπέροχη κυρία Men's Sex Complex από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς σας για περισσότερες απολαυστικές στιγμές. Real και No, Energy Now μετά για να δένετε, να αντέχετε. 54% για τα SMS-άκια σας. Κυρίες και κύριοι, κατακτήσαμε μία ακόμη πρωτιά. Ξεπεράσαμε την Ισπανία σε ανεργία. Το success story της δικοματικής μνημονιακής κυβέρνησης έφερε την ανεργία στο 27,9 του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μεγάλο success story. Είμαστε πλέον στο 1,4 εκατομμύρια ανέργους. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, όχι του Τράγκα, ακολουθεί η Ισπανία πλέον με 26,2. Η Ελλάς είναι η πρωταθλήτρια της δυστυχίας και της ανεργίας. Η εναγκαλισμένη με τη διεθνή τοκογλυφία Ελλάς, χάρης στο πολιτικό σκηνικό της, η υποταγμένη σε δυνάμεις κατοχής και στο Βερολίνο, έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις, έχει την μεγαλύτερη δυστυχία. Σύμφωνα με την Eurostat, έχει την υψηλότερη ανεργία. Οι περιουσίες των Ελλήνων ρευστοποιούνται και παραδίδονται στους ξένους τοκογλύφους, στους Γερμανούς, προς διανομή στη Βόρεια Συμμαχία. Έρχονται και νέα μέτρα. Ενώ φίλες και φίλοι, 2.500 άνθρωποι βγήκαν πάλι χθες στους δρόμους. Άνεργοι προστέθηκαν στη λίστα ανεργίας.
από τα ναυπηγεία την επιχείρηση Φωκάς και τα Sprinter Stores. Μπορείτε τώρα να πληρώσετε την εφορία με το ακίνητό σας. Με τα ακίνητά σας γράφουν στην πρώτη σελίδα τους τα νέα σήμερα, εκτενές και λεπτομερές ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν υπέρτατο ρατσισμό, ναζισμό απέναντι στους Έλληνες και τους άλλους νότιους Ευρωπαίους σπέβδει να νομοθετήσει κυρώσεις εναντίον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εποπτεύοντας και ελέγχοντας πλέον τη μετακίνηση Ελλήνων, τη μετανάστευση Ελλήνων σε χώρες της Ευρώπης. Η πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μερκελία, η Μέρκελαντ, καταργεί και την ελεύθερη διακίνηση Ευρωπαίων πολιτών που αναζητούν εργασία, πλαφωνάροντας τον αριθμό των μετακινουμένων και επιβάλλοντας ποινικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις που δίνουν δουλειά στους Εβραίους του Βαλκανικού Νότου που θέλουν να ξεφύγουν από το κρεματόριο και το ζόφο της κατεχόμενης περιοχής και να βρούνε δουλειά κάπου στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, ο ζόφος, ο φόβος, η ανασφάλεια απλώνεται σε όλη τη χώρα κατά μήκος και πλάτος. Όσα ακούτε περί ανάκαμψης, αναστροφής του κλίματος, όσα ακούς για success story, πρόκειται για ψέματα Μινχάουζεν, τη στιγμή που οι δανειστές και οι τροϊκανοί ομιλούν πλέον για νέα χρηματοδοτικά κενά, νέα μέτρα περικοπής μισθών και συντάξεων. Ήδη καταγράφονται και αποτυπώνονται εδώ στον τύπο, αλλά και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα από 20-30 έτη θέλει η δυστυχισμένη αυτή χώρα για να γυρίσει ανεργία στο 15-16%. Οι κρατούντες αγκιστρωμένοι ως δέλες στις μνημονιακές καρέκλες διαλύουν και αποσυνθέτουν τη χώρα. Τοξικές οι περισσότερες ενέργειές τους, τροχοδρομημένες σε εντολές ξένων κέντρων σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Ό,τι εφαρμόζεται τροχοδρομείται πάνω σε ξένες οδηγίες ξένων κέντρων. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, ο Ομπάμα κλειδονίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ρεπουμπλικάνοι κρατάνε όμηρο την Αμερικανική οικονομία. Χιλιάδες Αμερικανοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν παυθεί από χθες. Επεκτάθηκε η παύση στις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την ίδια ώρα η γειτονική Ιταλία κρατάει την ανάσα της περιμένοντας αν θα πέσει σήμερα η κυβέρνηση Λέτα. Ο Μπερλουσκόνη με το επιχείρημα «Εγώ δεν επιτρέπω φορολόγηση πρώτης κατοικίας» αποσύρει κατά πάσα πιθανότητα την υποστήριξή του. Στη Γερμανία δεν βγαίνει κυβέρνηση, ζητείται η αντικατάσταση Σόιμπλε.
Και στην Ελλάδα βαθαίνει ο Ζόφος, γιατί η μνημονιακή κυβέρνηση εναγκαλισμένη με το Βερολίνο προωθεί την θεωρία των δύο άκρων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντιδημοκρατική θεωρία. Αποτελεί στοιχείο ναζιστικής έμπνευσης. Είναι θεωρία ανάλογη εκείνη του ζωτικού χώρου. Εφαπτώμενη της θεωρίας, της χιτλερικής θεωρίας του ζωτικού χώρου. Επεκτηνόμεθα με οποιονδήποτε τρόπο, καταλύοντας τα πάντα. Η θεωρία των συνταγματικών και μη τόξων ανήκει στη Βαϊμάρη. Από το να το κάνετε αυτό μέχρι να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, επιτρέψτε μου, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός, και αν είναι εντός ένα κόμμα το οποίο καλεί σε ανατροπή τους μαθητές, δεν αποκηρύσει μέλη του, τα οποία, στελέχη του, τα οποία μιλάνε για σφαγεία, για γουναράδικα, και καλλιεργεί υποδαβλίζει γεγονότα απόλυτης αντισυνταγματικής και παράνομης δραστηριότητας στις κουριές, με συγχωρείτε, αν αυτό εσείς το καταπίνετε εύκολα, συγγνώμη, εγώ δεν το καταπίνω. Αυτά τα στελέχη που μιλάνε έτσι, την εποχή που έζησα εγώ, του αημνήστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, την εποχή της μεγάλης καραμαλικής κεντροδεξιάς, δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω από τη Βραδινή. Ούτε απ' έξω. Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος. Ναι. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανος Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της δηλαδή Χρυσής Αυγής. Δηλαδή είστε εσείς ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, θα προσελκύσετε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο, θα προσελκύσουμε και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι. Προσέξτε, δηλαδή, η πολιτική έμπνευση ποια είναι. Η Ελλάς εναγκαλισμένη με το μνημόνιο, την ΗΠΑ, τη αρμοστία, το Ράχεμπαχ, το Φούχτελ και τη Μέρκελ. Θα προσελκυθεί η μάζα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, σε ένα ανάχωμα που θα αποτελείται από τον Κρανιδιώτη, τον κύριο Μπαλτάκο και τον κύριο Λαζαρίδη. Από την άλλη πλευρά, ακούστε τι λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Προσέξτε, γιατί αυτά τα μονομπλοκ τα ακούει ο κόσμος, και παρακαλώ πολύ τους κρατούντες, ας μην οδηγήσουν τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή και ζόφο. Θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην ιστορία της μεγάλης νέας δημοκρατίας, η οποία καταντά μόρφωμα πλέον, απέναντι στην ιστορία του ιδρυτή της νέας δημοκρατίας, τον οποίον διάφοροι σήμερα κρατούντες είχαν αποκηρύξει. Από το να το κάνετε αυτό μέχρι να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, επιτρέψτε μου, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός, και αν είναι εντός ένα κόμμα το οποίο καλεί σε ανατροπή τους μαθητές, δεν αποκηρύσει μέλη του, τα οποία, στελέχη του, τα οποία μιλάνε για σφαγεία, για γουναράδικα, και καλλιεργεί, υποδαβλίζει γεγονότα απόλυτης αντισυνταγματικής και παράνομης δραστηριότητας στις κουριές, με συγχωρείτε, αν αυτό εσείς το καταπίνετε εύκολα, συγγνώμη, εγώ δεν το καταπίνω. Είναι εγκληματική οργάνωση οι κάτοικοι στις κουριές. Και ο κύριος Χρήσανδος Λαζαρίδης, ο οποίος κάποτε δεν θα πέρναγε ούτε έξω από την καραμαλική Βραδινή, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη Νέα Δημοκρατία, και όχι τα μετέπειτα μορφώματα, λέει ότι δεν καταπίνει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ή τις θέσεις του. Επομένως προαναγγέλει κύμα φοβίας προς τους ανθρώπους, στέλνει κύμα φοβίας προς τους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που αντίκειται στη δημοκρατική λειτουργία σε μια χώρα στοιχειωδώς ευνομούμενη, στέλνει μηνύματα φόβου. Μηνύματα φόβου
μετά τις συλλήψεις του άλλου άκρου, λέει ότι θα συλληφθούν ενδεχομένως και οι μετέχοντες σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους κατοίκους των σκουριών. Και ταυτόχρονα τηρήσει σε κατάσταση μη παρανομίας την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Πρέπει να ντρέπεστε! Πρέπει να ντρέπεστε! Κηρύσσετε σταδιακά σε κατάσταση μη παρανομίας τα πολιτικά τμήματα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζετε νόμους Γερμανών επάνω στο σύνολο του πληθυσμού. Δεν με απασχολεί αν είναι κόκκινο ή πράσινο ή κίτρινο ή μαύρο ένα κόμμα. Με απασχολεί αν λειτουργεί δημοκρατικά. Με απασχολεί εάν μετέχει της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Με απασχολεί αν αντιστέκεται στην αποξήλωση των εθνικών χαρακτηριστικών. Με απασχολεί αν ψηφίζει υπέρ του ελληνικού λαού ή υπέρ των Γερμανών. Αυτό απασχολεί το μέσο Έλληνα. Αν ένα κόμμα ή ένα τμήμα του πολιτικού κόσμου ψηφίζει υπέρ των δανειστών ή υπέρ του ελληνικού λαού. Ντροπή! Οι Έλληνες βλέπουν τα πολιτικά τμήματα ανάλογα με τη στάση τους απέναντι στο ζόφο, στην κόλαση, στην κατοχή. Με δύο θεωρίες θέσατε σε ατμόσφαιρα δικτατορίας το σύνολο του πολιτικού κόσμου, εκβιαζόμενο με τη θεωρία των δύο άκρων και του περίφημου συνταγματικού τόξου, το οποίο έχει καταργηθεί από την ώρα που εγκαταστήσατε την Τρόικα εδώ. Δεν υπάρχει συνταγματικό τόξο όταν δεν υπάρχει σύνταγμα. Όταν δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει συνταγματικό τόξο. Όταν καταλύεται καθημερινά το σύνταγμα, όπως λέει και το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλες αποφάσεις του, επί νόμων, χουντικών νόμων που ψηφίστηκαν, δεν υπάρχει συνταγματικό τόξο. Όταν βιάζεται το σύνταγμα των Ελλήνων, δεν υπάρχει συνταγματικό τόξο. Τα υπόλοιπα είναι για να διχάζουν τους Έλληνες, για να δημιουργούν εμφυλιακή ατμόσφαιρα, για να μετακινούν στον κουβά τον άδειο των κομμάτων άλλους ψηφοφόρους, για να δηλητηριάζουν τη ζωή μας περισσότερο, για να προσβάλλουν την κοιτίδα του πολιτισμού. Αν ζούσε ο Τάκης ο Λαμπρίας, ο μεγάλος δημοσιογράφος και στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού τότε, του Αιμνής του Καραμανλή, θα είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο σε άλλη χώρα. Αν ζούσαν οι άνθρωποι που περιέβαλαν τον Καραμαλή τον αείμνηστο, δημοσιογράφοι και άλλοι, αν ο Λαμπρίας έβλεπε αυτό που γίνεται σήμερα στα κανάλια, θα είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο σε άλλη χώρα. Γυναίκες, αλλά διαφορετικές από τις άλλες. Γυναίκες που τους αρέσει να μισούν τους ξένους και να αγαπούν τους Ναζί. Γυναίκες της Χρυσής Αυγής. Και ενώ εμφανίζονται σκληρές, μάχημες και δυναμικές,
Παράλληλα δηλώνουν αντιφεμινίστριες και κατά της ισότητας των δύο φύλων. Σε διάλογο δύο χρυσαυγητών φαίνεται πως κάποιοι άνδρες της οργάνωσης τις αντιμετωπίζουν ως πυθύνια και υποταγμένα όντα. Έρε μαλα***, τους έχει κάνει όλους τυραμολά. Ναι ρε μαλα***, να της λέει τώρα μέσα στο μαγαζί, κόψε μου λέει την μπριζολά μη φας χαστούκια, να του λέει αυτή έλα ρε άγγελε και να της λέει αυτός γα***, Παναγία σου τι σούπα μωρή, θες να σε κάνω κομμάτια μπροστά στον κόσμο, της λέει. Κόψε μου λέει την μπριζόλα, θέλω κομματάκια κομματάκια, δεν μπορώ να τα καταπίνω λέει έτσι. Του την έκοβε, βάλε μου λίγο τυρί λέει, του βάζει λίγο τυρί, άμα δεν του μαρ***, είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Αυτοί οι διάλογοι διοχετεύονται στα μέσα ενημέρωσης, ανήκουν στη δικογραφία και παίζονται στα κανάλια χυμαροδός. Για τη σχέση του στελέχου τη Χρυσή Αυγή με προστασίε και εκβιασμού, είναι αποκαλυπτική μία από τι συνομιλίε που έχουν καταγραφεί με την κοπέλα του, την οποία πιέζει να τη δώσει για δώρο ένα ρολόι. Είμαι businessman, να σου πάρω ένα καλό ρολόι. Δεν θέλω ρολόι. Γιατί είναι ευκαιρία, λέγε. Δεν θέλω ρολόι. Τι θέλει, πε μου. Μπουφάν σου είπα ότι θέλω. Μπουφάν, δεν τα παίρνω από κανέναν που να έχει μπουφάν. Προσέξτε, αυτά είναι στοιχεία τη δικογραφία. Στην οποία βασικός πυλώνας είναι τοξικομανής που ασελγούσε στο παιδί του. Το ερώτημα είναι αν παρακολουθήσεις χιλιάδες τηλεφωνήματα νεοδημοκρατών, Σιριζέων ή άλλων κομμάτων, δεν θα ανακαλύψεις μπραβιλίκια, δεν θα ανακαλύψεις μπουφανιλίκια. Αυτό είναι μέρος του αποδεικτικού υλικού. Για τη σχέση του στελέχου της Χρυσής Αυγής με προστασίες και εκβιασμούς, είναι αποκαλυπτική μία από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί με την κοπέλα του, την οποία πιέζει να της δώσει για δώρο ένα ρολόι. Είμαι businessman, να σου πάρω ένα καλό ρολόι. Δεν θέλω ρολόι. Γιατί είναι ευκαιρία, λέγε. Δεν θέλω ρολόι. Τι θέλεις, πες μου. Μπουφάν σου είπα ότι θέλω. Μπουφάν, δεν τα παίρνω από κανέναν που να έχει μπουφάν. Αυτό διοχετεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης και παίχθηκε κατά κόρον στην εδώ Μπανανία ως ενοχοποιητικό στοιχείο. Το δεν τα παίρνω από κανέναν που έχει μπουφάν παίζεται ως ενοχοποιητικό στοιχείο ικανό να σταθεί σε ακροαματική διαδικασία. Όπως επίσης παίζονται πληροφορίες ότι μετά το έγκλημα στο Κερατσίνι ειδοποιήθηκε το αρχηγείο της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή μετά το έγκλημα δεν ειδοποιήθηκαν και τα αρχηγεία των υπολείπων κομμάτων. Δεν ενημερώθηκαν τα αρχηγεία των τηλεοπτικών καναλιών. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, βλέπω εδώ εκατοντάδες μηνύματά σας και με ρωτάτε για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία του 19-20% υπόλοιμα της παλαιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, της γιγαντιαίας που έζησα εγώ εκ των έσω, μιας άλλης Νέας Δημοκρατίας από την οποία αποσχίστηκαν διάφοροι, οι οποίοι δήλωναν στις εφημερίδες ότι ούτε ως αρχηγοί θα ήθελαν να επιστρέψουν, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του αημνής του Καραμαλή, η Καραμαλική Νέα Δημοκρατία, ακόμα και εκείνη του Ανιψιού με τον Παυλόπουλο και τους άλλους, οι οποίοι συνετρίβησαν σε εκλογές διότι παραδόθηκε ο Λουδοβίκος της Ραφίνας, παραδόθηκε στην κυριολεξία και ανέλαβε το μπουμπούκι που μας οδήγησε στο Δέλτα Νιτάφ, καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με τη Νέα Δημοκρατία, μιας παρέας που περιφέρεται στα κανάλια και αναπτύσσει την θεωρία των δύο άκρων και του συνταγματικού τόξου που ανήκει στο Βενιζέλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει παλαιά Νέα Δημοκρατία σχέση με Νέα Δημοκρατία που εναγκαλίζεται το ΠΑΣΟΚ, τη Siemens
και της κατάθεσης Τσουκάτου. Καμία σχέση δεν μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία του ανθρώπου που δάκρυσε για τη Μακεδονία στο αεροδρόμιο της Μίκρας με τη Νέα Δημοκρατία που εναγκαλίζεται τους Γερμανούς και το Πασόκ εισάρκαν μίαν. Τουλάχιστον αυτή που έζησα εγώ επί δεκαετίες, η μεγάλη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει σχέση με υπολείμματα τα οποία είναι σε περίπτυξη με το Πασόκ. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας από όλες τις περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, όλα τα διλήμματα. Σαμαράς ή τάγκς. Συνταγματικό ή μη συνταγματικό τόξο. Όλα είναι διχαστικά. Ρίχνουν διχόνια. Εμφυλιακές συνθήκες. Δεν μπορεί όποιος αντιδρά στο μνημόνιο να χαρακτηρίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Οι κάτοικοι στις Κουριές που παλεύουν για το δηλητηριασμένο χώμα τους και το νερό που πίνουν τα παιδιά τους χαρακτηρίστηκαν εγκληματική οργάνωση. Στενοί συνεργάτες και φίλοι του Πρωθυπουργού ομιλούν για την αξιωματική αντιπολίτευση σαν να είναι συμμορία. Ομιλούν για τμήματα του πολιτικού κόσμου πλην Πασόκ με το οποίο έχουν αγκαλιά δυνατή, σαν να είναι συμμορία όλος ο άλλος πολιτικός κόσμος. Όλος. Τα κοκκινόσκυλα διαβάζω σε διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι κακά σημάδια. Ο αείμνηστος Καραμαλής που νομιμοποίησε το ΚΚΕ και αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα, την πήγε γυαλό γυαλό, θα στριφογυρίζει στον τάφο του από την κατάσταση της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι αποθανόντες συνεργάτες του τότε που πέρασαν τη χώρα από την δικτατορία, τα ερείπια της κυπριακής τραγωδίας, τη στάχτη που άφησαν οι χουντάρες Απριλιανοί, σε μια δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική που άντεξε, αλλά ταυτόχρονα διαβρώθηκε από δήθεν εξυγχρονιστές, από πιόνια των ξένων, από αυτούς που υποθήκευσαν την πατρίδα χωρίς να λένε ποτέ τίποτα στον ελληνικό λαό. Ποτέ. Από αυτούς που διαμόρφωσαν επιλεκτική δικαιοσύνη. Από αυτούς που δημιούργησαν τους νόμους περί ευθύνης υπουργών. Από αυτούς που συνεργάστηκαν παίρνοντας μαύρες βαλίτσες τύπου Τσουκάτου. Από αυτούς που έδωσαν τα ενία στους Γερμανούς. Από τα πιόνια που υπέγραψαν μνημόνια. Που εκχώρησαν την εθνική ανεξαρτησία. Αντικατέστησαν τους ελληνικούς νόμους από νόμους ξένων. Που διεύρωσαν και θρημάτισαν το Σύνταγμα. Η δημοκρατία του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν μπορεί να έχει σχέση με μορφώματα και θεωρίες που διχάζουν τον ελληνικό λαό. Ο αείμνηστος ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας ένωσε τον ελληνικό λαό. Παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία εξουσία στον άλλο πόλο, νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μετά από σκοτεινή και κατάμαυρη επταετία στην οποία πρωταγωνίστησαν στελέχη που αργότερα
κινήθηκαν σε όμορες περιοχές, είτε με το Πασόκ, είτε με τη Χρυσή Αυγή, είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Δέκα λεπτά πριν τελειώσω να σας πω. Ότι 21 από εσάς που θα τηλεφωνήσουν στο 23 1500 1500, θα αποκτήσουν κάρτα υγείας του F Club για τα 4 ανήλικα άτομα της ίδιας οικογένειας. Αντί με 400 ευρώ μόνο με 150. Το F Club είναι συγκλονιστική και ανεκτίμητη κάρτα του, μου λένε. 23 1500 1500. Ένα απέραντο δίκτυο διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων σε όλες τις περιοχές. Με την κάρτα παίρνετε συγκλονιστικές εκτόσεις. Τώρα τι θέλετε να σας πω? Σας το είπα προηγουμένως. Αν την εποχή της μεταπολίτευσης ο Λαμπρίας μπορούσε να οραματιστεί αυτά που γίνονται σήμερα, θα είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο στο εξωτερικό πάλι. Τελειώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Οι πρώτοι 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 23 1500 1500 παίρνουν κάρτα υγείας του F Club για 4 ενήλικα άτομα της ίδιας οικογένειας. Αντί με 400 ευρώ μόνο με 150. Επειδή κάποιοι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα λέγοντάς μου ότι εγώ ροκάνησα το 90-93 το Μητσοτάκη, ότι εγώ τον ροκάνησα, θα πρέπει όμως να τους θυμίσω και ποιοι τον έριξαν. Ποιοι έριξαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 93 και εναγκαλίστηκαν πάλι το Πασόκ. Είναι αλήθεια, άσκησα κριτική στον επίτιμο το 90-93 για την αντιλαϊκή πολιτική του. Συνεργάστηκα όντως με τον σημερινό πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στην υπόθεση του Μακεδονικού. Πολύ πριν φτιάξει την πολιτική άνοιξη και στη συνέχεια την διαλύσει και αποσυρθεί σε πολιτική ερημία επί σειρά ετών. Το 93 όμως δεν έριξα εγώ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Για να εξηγούμεθα στα μηνύματά σας. Ούτε εναγκαλίστηκα εγώ το Πασόκ και στήριξα εκλογή Προέδρου. Αυτό το έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ όντως συνεργάστηκα μαζί του και εκτεταμένα και λόγω πολύχρονης φιλίας στην υπόθεση του Μακεδονικού. Από τον Πάνο Παπά
τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Η Δέσποινα Παπαγεωργίου τη Σιριζέα έρχεται. Άκουσες Φαΐλο, έρχονται. Σε βλέπω Καγκελάτη. Από τη Μαρία Καρά την κατά δικιά μου. Και από μένα φίλες και φίλοι, σαλόμ σαλόμ. Ακολουθούν τα μαχητικά. Αυτό τον παίχτη δεν τον βλέπω καλά στην TV. Έχει τηλεοπτικούς προβληματισμούς. Νίκος Χατζηνικολάου.